Έλα. Ένα hit έμεινε. Ένα hit έμεινε. Έλα. Έλα γάμο το. Για να δούμε. Για να δούμε. Level 10 το κακούνα. Και τι γίνεται τώρα. Τι έχουμε εδώ. Τιριριριν. Έχουμε Beedrill. Φίλε, αυτό το Pokemon είναι για το δεύτερο emblem. Έμαθε τώρα το Fury Attack. Έμαθε το Fury Attack. Δείτε τώρα. Μία μάχη πριν του έπαιρνε 3 με 4 επιθέσεις για να νικήσει ένα Pokemon. Δείτε τώρα. Δείτε τώρα. Δείτε τώρα. Go Beedrill. Κάνεις ένα Fury Attack. Χτυπάει μία. Χτυπάει δεύτερη. Είναι 2 level το Pokemon εν τω μεταξύ, αλλά εντάξει. Πριν με το Poison Attack ίσως να έφερε 3 επιθέσεις. Και άντε γεια. Λοιπόν, ο λόγος που έκανα Beedrill. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο το Pokemon μου. Έχουμε 10 level Beedrill, 11 level Pidgey, 13 level το Pikachu, 17 τον Charmeleon και αυτό δεν το εκπαίδευσα. Κάθισα και έκανα AFK, όχι AFK, off camera εκπαίδευση στα Pokemon, γιατί θα τα χρειαστούμε για το δεύτερο έμβλημα. Αλλά τώρα για μένα προτεραιότητα για το δεύτερο έμβλημα που είναι του νερού, προτεραιότητα έχει ο Pikachu. Καταρχήν καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα παιδες, μπέζε δε, Pokemon επεισόδιο νούμερο 3, yeah! Yeah! Λοιπόν, βάλουμε το Pikachu πρώτο, τώρα που θα συνεχίσουμε. Αν και σε αυτά τα μέρη καλό θα ήταν όχι ο Pikachu, γιατί θα πάμε και στη σπηλιά. Λοιπόν, εδώ πέρα να δούμε τι μπορούμε να αγοράσουμε. Τι έχει εδώ πέρα, έχει κανένα escape wrap ή κανένα repel. Awakening, burn heal, repel, εδώ είμαστε. Πάρουμε 4. Δεν τα χρησιμοποιήσουμε όλα σε μια σπηλιά λογικά, θα τα έχουμε και για μετά. Το Rebel, αυτό το αντικείμενο που αγοράσα τώρα είναι, άμα είσαι σε μια περιοχή που σπονάρει συνέχεια Pokemon, σταματάει να σπονάρει, αυτή είναι η δουλειά του. Λοιπόν, μάχη νούμερο 1. Θα τους πολεμήσουμε όλους, γιατί είναι καλό XP εδώ πέρα. Είναι ωραίο grind εδώ. Δεν ξέρω αν με ακούτε περίεργα, έχω αλλάξει λίγο τη θέση του μικροφόνου. Ελπίζω να ακούγομαι καλά τουλάχιστον. 9 level Pidgey φίλε. Έφυγε με τη μία. Βέβαια λογικό είναι. Για μου πόσο εξπίθεδες, 105. Τίποτα. Τίποτα δεν έδεσε. Pidgey level 9, φύγει και εσύ με τη μία. Θα μπορούσα να κάνω speed up εδώ πέρα. Τώρα το χέρι μου σχεδόν αυτόματα πάει να κάνω αυτό το πράγμα. Επειδή τόση ώρα όταν έκανα XP, το έκανα έτσι, με speed up. Αλλά δεν πάμε speed up γιατί πρέπει να το δείτε κανονικά. Αυτός έχει bugs. Έχει 3 Pokemon και τα 3 ίδια θα είναι. Λογική του Pokemon. Έχω 3 Pokemon, ας το βάλω και τα 3 ίδια. Ας το βάλω και τα 3 ίδια. Έχω level 10 Caterpie και δεν είναι... 10 level Caterpie, κάτσε λίγο. Πώς το κάνει αυτό. Δεν το έφυγε να εξελιχθεί. Στα 5 level γίνεται Metapod και στα 10 γίνεται Butterfree, τι φάση. Λύθεις. Όχι, έχει διαφορετικό Pokemon. Δεν το περίμενα. Έχει διαφορετικό Pokemon φίλε. Τους είναι εξελιγμένος. Τηγανιτό σκουλίκι φίλε. Βασικά τηγανιτό σκουλίκι με καραβούνα δεν γίνεται. Βασικά δεν ξέρω μην. Δεν ξέρω. Δεν έχω τηγανιτό σκουλίκι με καραβούνα ποτέ. Τι λέω. Α, τουλάχιστον να πάει 14 level ο Pikachu. Caterpie, εντάξει. Όχι, θα έχει κάτι διαφορετικό και θα είναι 10 level. 10 level. Και ήταν 9 level και το άλλο το Weedle. Αν είναι δυνατόν, η λογική όταν φτιάχνανε τα Pokemon, πού είναι. Πού είναι η λογική τους. 10 level Caterpie. Κάντε το Butterfree τουλάχιστον, φίλε. Να δεις ένα Butterfree εδώ, θα ήταν ωραίο. Με το string shot και ένα stink shot, string shot, πώς λέγεται, μου χαμήλωσε το speed attack, οπότε γι' αυτό έκανε πρώτη αυτοεπίδεση. 14 level. Έμαθε τίποτα. Δεν μαθαίνει τίποτα.
Επίσης για όσους ρωτάτε, δεν θα το εξέλιξε το πίκα του σε Raichu, γιατί χάνει attack speed. Και για μένα, δεν ξέρω γιατί, αλλά το attack speed μου αρέσει παραπάνω από οτιδήποτε άλλο. Να ήταν ένα Pokemon tanky, δηλαδή με πολύ HP και πολύ attack speed. Θα είναι τούμπανο. Αυτό για μένα είναι τούμπανο. Ου. Με χτύπησε και έπαθε paralyze. Οκ. Okay. Δεν με χαλάει. Γι' αυτό αγαπάμε Pikachu ή άλλους. Άντε για. Διαγραφή. Critical ήταν βέβαια, αλλά διαγραφή έφυγες. Έκανες. Ναι, να πω ότι μου βλέπουμε πρώτη φορά σε αυτή τη σειρά. Έκανες. Τι μου κάνει. Κάτι μου ρίξε το attack γενικά. Μπορεί. Ω. Ω, Poison Sting. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, μη μου λες τέτοια τώρα. Λυρ. Το λυρ ακριβώς τι κάνει, νομίζω attack speed μειώνει. Όχι, defense μειώνει. Αν είναι ηλίθιο να το κάνεις αυτό όταν έχεις το HP. Θα τρέξουμε μία πίσω για να το χιλάρουμε το Pokemon. Δεν θα το αφήσω έτσι, γιατί θα το εκπαιδεύσω τον Pikachu. I don't believe it. Δεν το πιστεύω ότι έχασε, ω Θεέ μου. Και πέθανε. Να το. Fainted βασικά, δεν πέθανε, λιποθύμησε. Λιποθύμησε από το δηλητήριο. Ενώ καν κάθε πρέπει να πεθάνει. Και να μην έχουμε άλλο Pikachu. Όλα εδώ είναι Pokemon. Εν τω μεταξύ, δείτε εδώ. Δείτε εδώ. Χιλάρι στα Pokemon. Δείτε εδώ. Thank you for waiting. We've rested your Pokemon too. Full health. We hope to see you again. Σου λέει, ευχαριστώ που περίμενες. Το Pokemon σου το χιλάραμε. Ελπίζουμε να σε ξαναδούμε. Στην ουσία σου λέει, ελπίζω να ξαναχτυπήσει το Pokemon σου, να πάθει τεράστια ζημιά και να χρειαστεί να έρθει πάλι στο νοσοκομείο. Είναι κακό αυτό. Are you a trainer? Yes, I'm a trainer. Μικρό θυμάμαι ότι προσπαθούσα να τους αποφύγω όλους αυτούς και μετά είχα προβλήματα όταν πήγαινα να πάρω κάποιο έμβλημα. Γιατί δεν είχα αρκετά level Pokemon, επειδή απέφευγα τους trainers. Και είναι ηλίθιο να τους αποφεύγεις. Εν μέρει καταλαβαίνω ότι είναι βαρετό, αλλά η δουλειά σου είναι να τα εκπαιδεύσεις τα Pokemon. Έλα ρε φίλε τώρα, σοβαρά! Πρέπει να έχω αντίδοτο, περίμενε. Πρέπει να έχω αντίδοτο. Να. Έτσι και με ξαναπετύχει. Α, θα ήταν full. Όχι, ακούω και τα έκανα, εντάξει. Αν ήταν full cheat, θα με πετύχει ξανά. Και θα βγάλω το Caterpie το 10 level. 9 level. Αν και αν εκπαιδεύε εδώ τον Charmeleon τώρα θα ήταν, θα είχαμε τελειώσει ξέρω, θα ήμασταν ήδη σπηλιά. Αλλά θα ήταν τον Pikachu να εκπαιδεύσω για το δεύτερο μήνα. Γιατί χωρίς Pikachu δεν είναι στο δεύτερο μήνα. Ή χωρίς κάποιο Pokemon το οποίο να είναι counter του νερού. Π.χ. το Beedrill, μπορεί να κάνει δουλειά. Για μες στο κακού να κάνει δουλειά. Ω, κάνει καλή δουλειά. Ω, ναι, τώρα ξέρεις τι έκανες φίλε, τώρα με τις άγγισες. Λοιπόν, συμβουλή, άμα πάτε στο Viridian Forest, μην πιάσετε ούτε κακούνα ούτε με τα μπότα, άμα θέλετε ή Beedrill ή Butterfree. Να πιάσετε Weedle ή να πιάσετε Caterpie. Γιατί αν πιάσετε κακούνα ή αν πιάσετε Metabot θα έχει μία επίθεση και θα είναι Harden και αυτή δεν κάνει τίποτα. Double team, δεν το θέλω. Να, are you sure? Yes. Metabot. Ενώ αν πιάσετε, σας είπα, κακούνα και Metabot θα έχει μία επίθεση μέχρι τα 10 level. Και έτσι δεν μπορείς να το εκπαιδεύσεις. Εκτός άμα το πετάς συνέχεια πρώτα καλά εις Pokemon και χάνεις πολύ χρόνο έτσι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Λοιπόν. Quick attack. Ο Γαρίδας. Ο Γαρίδας, ο τελικός ο Γαρίδας. Πόσο λεπτά είμαστε, είμαστε σχεδόν 10. Δεν πειράζει. Ωραία είναι, ωραία είναι. Είναι ωραία. Το βίντεο αυτό που βλέπετε έπρεπε να ανέβει χθες, αλλά με βασάνισε αρκετά το Premiere. Και ο κύριος λόγος είναι ότι δεν έχω κάνει καθαρή εγκατάσταση το Windows και θα το κάνω λογικά μάλλον, ελληνικά, ή σήμερα ή αύριο.
Γιατί δεν μπορώ να κάνω edit τα βίντεο. Και γι' αυτό σαν τα Windows, βασικά εγώ φταίω. Επειδή δεν έχω κάνει καθαρή εγκατάσταση, δηλαδή έκανα upgrade από Windows 8.1 σε 10. Αλλά έπρεπε να τα ξανακάνω όλα από την αρχή, ξέρω, με εγκατάσταση και ιστορίες. Nidoran. Scratch, φίλε, αυτή την επίδεση. Την έχει και το Charmander, έτσι. Αρκετό καιρό έχουμε αντιδράσει την επίδεση. Από τότε που ήταν ο Charmander, Charmander. Και τώρα είναι Charmeleon. Βασικά όχι. Από τότε που έμαθε το Ember έχω αντιδράσει την επίδεση. Το πρώτο επεισόδιο. Βέβαια για εσάς δεν είναι και τόσο μακριά. Βασικά είναι μακριά. Έχει καμιά μια μισή εβδομάδα που βγήκε το πρώτο επεισόδιο. Κάτερπι. Και επίσης και Lords of the Fallen, φίλε, σας έχω αρκετά επεισόδια έτοιμα. Για να ανέβουνε. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Να τη βλέπετε τη σειρά, παιδιά, αξίζει. Αξίζει για το παιχνίδι, τα σπάει. Λοιπόν. Έλα. Nice. Metabot. Λοιπόν, τώρα δεν θα το αφήσουμε. Ακόμα και να πεθάνει το Pokémon. Να πεθάνει, να χάσει το Pokémon. Θα εκπαιδεύσουμε και τα υπόλοιπα τώρα, γιατί 15 level πιστεύω είναι αρκετά μέχρι στιγμή για τον Pikachu. Άσχετα που το Pokémon της Mist είναι 20-21 νομίζω. Ή 19-21, κάτι τέτοιο. Οπότε θα χρειαστεί λίγα παραπάνω level. Όλε. Λοιπόν, αυτό είναι, δεν θέλω να τον αφήσω. Έτσι, μπράβο. Για να δω. Sorry που το έκανε αυτό. Σπύρο. Όλε. Άντε γεια. Το αγαπημένο μου. Άντε γεια. Το αγαπημένο μου εννοώ επειδή είναι super effective. Θα κάνει ένα peck. Α, δεν έκανε peck. Του μου χαμηλώσε το attack. Άντε γεια, φίλε. Αν και τζάμπα ξέδεψα εδώ πέρα Thunder Shock. Τουρ. 16. Άντε γεια. Όλα. Κάτσε, εδώ πέρα δεν έχει καμιά... κάτι κρυφό τίποτα... όχι, δεν έχει. Τζάμπα ξανακατέβηκα. Και σε λίγο θα πάρουμε και ποδήλατο, φίλε. Ποδήλατο. Εδώ τι Pokémon σου βγάζει, για να δούμε. Όχι. Εσύ κάνεις μάχη? Όλα κάνεις μάχη. Ωπα, συγγνώμη, ξεχάστηκα, παιδιά. Συγγνώμη, παιδιά, ξεχάστηκα. Και... το critical! Το critical! Όλε! That's it! Όταν μου ποζάρισα ξεκόλλο, τι με ρωτώσα να σε έπιασα πιο πριν. Βλαμμένη. Εδώ πέρα πρέπει να έχει αυτόν. Εδώ πέρα έχει μια Pokéball, σίγουρα. Δεν έχει. Monkey! Αυτό είναι Fighter Type, αλλά θα το πιάσω με άλλη φορά που θα είναι πιο μεγάλο level. Μετά γίνεται Prime Ape, είναι πολύ ωραίο Pokémon αυτό. Δεν σε θέλω, ρε φίλε. Βασικά... θα δοκιμάσω κάτι πρώτα. Δοκιμάσω κάτι... ωωω, Nidoran! Αυτό είναι ωραίο Pokémon. Δύο φορές, γιατί δύο φορές. Κακό. Αυτό ήταν κακό. Αυτό ήταν κακό. Μου μειώσει την defense. Για να δούμε. Κάνε και τρίτη, σε παρακαλώ. Μπράβο. Για να μου πόσο XP αφήνει αυτό το Pokémon. 51, όχι. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό. Κάνουμε λίγο χίλ εδώ. Είμαστε στα 14 λεπτά. Δεν πειράζει, όσο πάρει. Αυτός ο παππούς νομίζω κάτι έδινε. Team Rocket και το Taxi Rolling Citizens. Not a day goes by without Team Rocket being in the news. Oh, δεν δίνει τίποτα. Okay, set 6 Pokeballs in my belt. Yeah, that'll do it.
At most you can have 6 Pokemon with you. Ότι καλά, δεν μπορώ να έχω maximum 5 Pokemon. Hello there, lady. Maybe lady. Have a good deal just for you. I'll let you have a secret Pokemon, a Magikarp for 500. Magikarp, γνωστό. Γνωστό. Ναι. Και είναι κερσενικό. Εδώ αυτό, κανονικά αυτός πρέπει να είναι ο Γαρίδας. Να το ονομάσουμε Γαριδάκι. Α, ρε. Δα. Κι. Δεν πες, γιατί αγόρασουμε 501 Magikarp του πιο χρυστό Pokemon. Γιατί στα 25 γίνεται από τα πιο δυνατά Pokemon. Γίνεται Γκέραντας. Πόσα level μου το δώσει τουλάχιστον. 5 ρε φίλε. Για μότο. 5 το δώσει βλάκας. Για μότο. Να μου δώσεις καμιά 10. Το εκπαιδεύσουμε αυτά άλλη φορά. Μονομαχία. Στοίχη το κλεφέρι να μέσα. Ω. Ω, το είδατε την Pokéball. Ω, εξελίξεις. Α, yeah. Κλεφέρι έχει. 14 level vs 10 level. Ω, τίποτα δεν της κάνω. Τίποτα δεν της κάνω. Μου χαμήλωσε το defense. Α, το attack, συγγνώμη. Μιου, μιου. Αυτό τι κάνει. Ω, αυτό με μπνοτίζει. Πλάκα κάνεις τώρα. Μας πάει στα νεύρα εδώ πέρα αυτό το μέρος. Μας κάνει συγκεκριμένη τύπησα. Γιατί τα κλαφέρ έχουν πολύ έτσι πήρε φίλε. Ξύπνα, ξύπνα. Κολομέλισσα. Ούτε αυτή κόβει πολύ. Τι λέω, μια επίδεση ήταν και κόψε αρκετό. Έλα μωρέ που είσαι fast asleep. Όλα, έπιασε poison, sorry. Πήγα λίγο πιο γρήγορα από ό,τι πρέπει. Α, απετυχία, δεν μπορείς να με κοιμήσεις. Δεν μπορείς να με κοιμήσεις. Τι κρυμμή. Εντάξει, πεθάνει τουλάχιστον μόνο του. Από το poison. Να μου πω σε ξπή θα δώσει. Όλε. Για να πω σε ξπή θα δώσει αυτό. 204, τίποτα δεν έδωσε. Ου! Ξεχάστηκα ότι είναι 10 level και όχι 15. Και είπα τίποτα δεν έδωσε. Σε σύγκριση με το. Με τον Pikachu. Στον Pikachu δεν θα δίνει τίποτα, η αλήθεια είναι. Για να μετά έχεις εσύ εδώ πέρα. Θα σε πολεμήσω όλους. Γιατί πάω γρήγορα. Ω, γιατί έκανα. Γιατί έκανα Harden. Να μου κάνω Thunderstruck τώρα. Tackle. Έχεις Magnemite και κάνεις Tackle. Normal επιθέσεις δεν πιάνεις αυτόν. Οκ. It's not super effective. Τι μου χαμήλωσε. Οκ. It doesn't affect. Oh, δεν ξέρω καθόλου ποτέ μόνο. Ωραίος, ωραίος. Συγχαρητήρια λοιπόν. Συγχαρητήρια λοιπόν. Θα βγάλουμε τα μεγάλα μέσα τώρα. Και ρόχο να πολεμήσουμε σε ένα φίλε μου. Τέντωσε το λίγο το Magnemite. Άντε γεια. Μας το παίζει και ιστορίες. Voltrob, ωραίο πότε μόνο αυτό. Ωραίο πότε μόνο αυτό. Δεν θυμάμαι ακριβώς εξέλιξη του πως λέγεται. Κάνε τσάρις να μην σε προλάβεις. Να μην σε προλάβεις φίλε. Το έχεις πιστέψει. Δεν είναι αρκετό ρε φίλε. Λοιπόν, να βάλουμε πρώτο το Charmeleon. Εντάξει, είπαμε ότι είναι counter το νερό σε αυτό το Pokemon. Αλλά άμα το πάμε 20 κάτι level, κάτι μπορεί να γίνει. Βρήκαμε potion. Θα είναι Zubat. Zubat. Ποιος θέλει Zubat. Βασικά, πού είμαστε. Δεν το αγόρασα τζάμπα. Όλε.
Δεν τα αγόρασα τζάμπα. Όλες μονομαχές όμως. Φύγε, φύγε. Θα το βάλω εγώ speed up εδώ για να μην χάνουμε χρόνο. Να μπορέσουμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα. Συγγνώμη γι' αυτό. 18. Άντε για. Άντε για φίλε. 120. Ούτε καν τα λεφτά του Magikarp δεν έβγαλες. Rare candy. Τα rare candy είναι άθλια. Escape rope. Ωλε. Να μην χρησιμοποιείτε ποτέ rare candy, εκτός άμα είναι μεγάλη ανάγκη. Γιατί τα rare candy σου ανεβάζει level στο Pokemon, αλλά δεν σου ανεβάζει stats. Οπότε χάνεις τα stats για ένα level. Γεια σου, Geodude. Δεν σε θέλω. Να μ' αρέσει Geodude. Μετά γίνεται Graveler και μετά γίνεται Golem. Αλλά για να γίνει Golem θέλεις να κάνεις ανταλλαγή. Για να σε πολεμήσω σε ένα βλάκα Team Rocket. Αχου το μωρέ, έχει Zubat. Αχου το μωρέ, έχει Zubat. Δες το γλυκούλι. Ω, τώρα θα μου βγάλει και έκανες. Ω. Ω, δες εδώ. Ω, το damage. Ω, η ομάδα πύραυλος είναι τόσο δυνατή. Ομάδα πύραυλος γρήγορη σαν αστραπή. Ετοιμαστείτε ή κάντε μια προσευχή. Αντιάς μου στάει. Και φεύγουνε πετώντας από τον Πίκατσου. Και έτσι που φεύγουνε, λάμπει και ένα αστεράκι στην ουρανά. Όσοι δεν βλέπατε παλιά, όσοι βλέπατε παλιά Pokémon, να καταλάβετε. Οι υπόλοιποι που βλέπετε τώρα Pokémon, δεν βλέπετε Pokémon, βλέπετε βλακίες. Ναι, ρε Pokémon αυτά. Όρτος κράτη έκανε. Όρτος κράτη έκανε. Θα μου πεις, 8 level διαφορά είναι, δηλαδή, δεν είναι. Έλα, φύγε. Όχι, δεν θέλω. Βγάλαμε κι άλλο παιδί μου. Πάμε γρήγορα, άντε. Δεν θα μου δώσει καν το level αυτό, έτσι. Α, μου το έδωσε. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεν θέλω να. Εδώ έχει πιο πάνω. Πιο πάνω έχει, θα σας δείξω τώρα. Ένα Moonstone. Το οποίο μπορείς να εξελίξεις κάποια πόντα μόνο με αυτό. Να το. Πάμε. Να βγάλουμε τη σπηλιά τουλάχιστον σε αυτό το επεισόδιο. Τουλάχιστον. Και στο επόμενο επεισόδιο. Και στο επόμενο επεισόδιο θα πάμε τέτοιο. Για το έμβλημα. Αλλά θα κάτσω να εκπαιδεύσω τα Pokémon πριν πάμε για το έμβλημα. Άρα μέσα να έχουν και τα Pokémon τώρα. Έλα εδώ εσύ, έλα να σε νικήσω. Έλα να σε τεντώσω φίλε. Σάνσλου. Σάνσρου. Ποια κλάση και το Σάνσρου. Ποια κλάση βρε, η ομάδα πύραυλος ποτέ δεν ήταν δυνατή. Νομίζω ότι πάω λάθος, αλλά δεν με πειράζει. Όχι, σωστά πάω. Σωστά πάω. Το θυμάμαι το μέρος. Sorry που κάνω γρήγορα αυτό, συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω πολύ υπομονή. Πού είσαι, δεν είναι ο τύπος, τον νικάμε αυτόν και παίρνουμε ένα από τα δύο. Ω, με χτύπησε καλά αυτό. 20 level. Smoke screen, yes. Μπα, δεν θέλω κάποιο άλλο Pokémon. Δεν χρειάζομαι, ακόμα και με poison, σε νικάω. Όχι ρε φίλε, δεν θέλω, μην μου βάζει. Ακόμα και με poison σε νίκησε. Hexel Fossil. Dom Fossil. Πάρα με το Hexel. Δεν ξέρω ποιο είναι. Πρέπει να είναι το σαλεγκάρι αυτό, ε. Δεν με νοιάζει, αυτό το δείτε από και με ποτέ δεν το εκπαιδεύει. Ου, αντίθετο. Λες και το ξέρε. Λες και το ξέρε. Και... Λοιπόν, φτάνουμε στη Σερούλεν τώρα. Αλλά αυτούς δύο σου μαθαίνει μια επίθεση σαν να τους μιλήσεις. Mega Kick. Και το άλλο σου μαθαίνει Mega Punch.
Δεν θα τα μάθω τώρα, θα τα κρατήσω για άλλο Pokémon. Τι έχουμε εδώ? Roar. Τι άθλια επίθεση. Εδώ είμαστε. Να κάνω μια προσπάθεια, λέτε, έτσι. Έτσι για το καλό. Έτσι μια προσπάθεια, ρε παιδί μου. Έτσι, έτσι, ρε παιδί μου, μια προσπάθεια για το καλό. Όπα, κάτσε, τι έγινε. Γιατί δεν το έχει, λαρέ. Γιατί και γρήγορα, παρακαλώ. Έλα, πάμε, 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 πάμε. Πάμε, 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 πάμε. Πάμε, 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 πάμε. Θα χάσω. Θέλω να εκπαίδευσε ακόμα τα Pokémon για αυτό το έμβλημα. Και πιο πάνω είναι ο Γκάρι και αυτοί. Θα μπορέσω να τους νικήσω κι εμείς. Ωρε φίλε το delete. Ωρε φίλε το delete. Αλλά μη μας επηρεάζουν αυτά. Μη μας επηρεάζουν αυτά. Ωμα. Ωρε φίλε, δεν έφαγε καν τα μάτς. Για να δούμε. Τι μπορεί να κάνει να μπει κάτι εδώ πέρα. Για να δούμε εδώ πέρα, αγαπητή μισθή. Θα βγάλεις το 19 level, 18 level. Βγαίνεις 17 level Pikachu. It's super effective. Harden έκανε. Harden. Μαλάκα έκανε Harden. Μαλάκα έκανε Harden. Εδώ πιστεύω. Έκανε Harden. Δεν με χαλάει. Μου μπήκε 18 level το Pikachu. Αν θα μας βγάλει 21 level star, μια τα νικήσει αυτό. Αυτό το Pokémon που κάνει LD. Που κάνει όλη τη δυσκολία σε αυτό το έβλημα. Water Balls, δεν σε δούμε. Τσακίζει αυτό το πράγμα. Δεν σε δούμε. Και με έκανε και confuse. Αν και έπρεπε να κάνω Thunder Wave. Άντε, γεια. Beedrill, σειρά σου. Κάτω Poison Sting. Μην τρελήσουν άχρηστος. Σειρά σου αρκουδούλη. Σας το είπα ότι δεν κάνουμε δουλειά εδώ πέρα. Σας το είπα. Τώρα το έβλεπα τζάμπα καθόμαστε. Τι έκανε ο Πίτζι. Θα σκοτώσει 21 level ο Πίτζι. Ούτε καν. Όχι, 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 βρήκα, βρήκα. Ο Metabot. Λοιπόν. Κοιτάξτε τώρα μυστικά κόλπα, θα κάνει Harden. Είδατε, νίκησε. Λοιπόν, το γαριδάκι. Έλα, κάνε splash. Γαμώτο. Σας το είπα, δεν γίνεται ακόμα. Θέλει ή θέλω να εκπαιδεύσει τα Pokémon. Και καλύτερη εκπαίδευση σας δείξω τώρα που θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Θέλω να εκπαίδευσει ακόμα, ράξτε. Αλλά τουλάχιστον ανέβει και σχεδόν 2 level. Είναι εδώ πάνω. Α, θα γίνει. Ελπίζω να το αποφύγω για το επόμενο βίντεο. Α, γαμώ το. Δεν πειράζει, το βάλουμε τώρα. Πιτζιώτο, φίλε, τι ωραίο Pokémon. Τι ωραίο Pokémon, σου φίλε. Πιτζιώτο. Όχι ρε φίλε, δεν αλλάζω. Βλακιά μου. Αρκουδούλη. Ω, δεν θέλω να χάσω. Δεν θέλω να χάσω ρε που το σκέφτομαι. Ωρε φίλε, δεν έπρεπε να έρθω. Έχασα τον Pikachu, δεν έπρεπε να χάσω τον Pikachu εκεί. Poison. Όλε, το πέτυχε. Fury attack. Fury attack. Έτσι, μπράβο. Water gun, λέει. That's it, ρε. Έτσι. Ξανά. Κατέβασε τόσο μπορείς.
Έτσι, μπράβο. Τέσσερις φορές λέει. Τέσσερις φορές λέει το θύριο. Λες. Λες να πάρει ο Πίτζι τα level. Λες. Λες ρε. Λες ρε εσύ. Λες τώρα. Δεν. Α, το πήρε. Δώσε. Level 12 Πίτζι. Δώσε. Άμπρα. Όχι, δώσε με το Πίτζι. 16 level. Γκάστ. Έκανε teleport ο ηλίθιος. Ξανάκανε teleport ο ηλίθιος. Teleport για να γίνει πρέπει να είναι μόνο του το άμπρα για να φύγει από τη μάχη το Pokemon. Γιατί να κάνεις teleport. Όλε! Πίτζι δύναμη είναι φιλέ. Έισμαν σε ξανατσάγκησα φιλέ. Και quick attack ο Πίτζι μου. Σε τέντος αγαπητέ Έισμαν, ήσουν άχρηστος για ακόμα μια φορά. Δεν χρειάστηκε. Πολύ λίγο χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω το main Pokemon μου. Δεν νομίζω ότι θα τον νικήσω. Φέμι Τσέγκερ. Λέει ότι νιώθει ότι με λυπάται λέει. Ενώ στις δύο μάχες έχεις χάσει τον ξεφτύλισσα και στις δύο μάχες άνετα. Τι λέει. Λέει ότι με λυπάται. Ω Θεέ μου. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το τρίτο επεισόδιο. 32 λεπτά επεισόδιο. 32 λεπτά παρακαλώ επεισόδιο. Δεν έχετε κανένα παράπονο. Εάν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα share και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο με το δεύτερο έμβλημα σίγουρα όμως. Γεια σας και ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.